με τον κύριο Παναγιώτη Βαλασόπουλο, υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο με την παράταξη Πελοπόννησος μπροστά με επικεφαλή τον κύριο Δημήτρη Πτωχό. Επιλέξαμε την Μεγαλόπολη να κάνουμε το γύρισμα αυτή τη συνέντευξη. Και κύριε Βαλασόπουλο, καλησπέρα. Μα είπατε να έρθουμε σε αυτό το χώρο. Πού βρισκόμαστε ακριβώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκατε στον κόπο και από την πρωτεύουσα του Μωριά να έρθετε στην πρωτεύουσα τη Μεταλληνική Ελλάδο. Ε, βρισκόμαστε σε ένα εμβληματικό για μένα τόπο και για πολλούς άλλους που, μεγαλοπολίτες είναι η, η πάλε ποτέ πίστα μοτοκρός ε, που τόσα χρόνια συζητάμε και που τόσους σπουδαίους αγώνες έχει φιλοξενήσει ε, και που τόσο οι τόνοι μελάνοι έχουν ε, χυθεί για να μας πούνε πώς θα φτιαχτεί ή ποιο θα είναι το μέλλον της ε, μεγαλόπολης ε, και τόσα πολλά λόγια έχουμε ακούσει αλλά ε, σήμερα ήθελα... Μαζί με εσά να, να την επισκεφτούμε για να την δούμε όπω είναι στην πραγματικότητα, δύο χρόνια μετά από ένα κορυφαίο γεγονό που είχε γίνει ε, με, τον, με την πρωτοβουλία που είχε πάρει το Υφυπουργείο Αθλητισμού με τον ε, κύριο τον Καναβιενάκη, ε, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Motocross Junior. Λοιπόν, σήμερα είμαστε λοιπόν σε αυτό το χώρο και αυτό ο χρόνο, εκτό των άλλων ε, δείχνει για μένα. Την θλιβερή εικόνα που σήμερα έχει η πόλη μου. Κάποιο που δεν έχει έρθει ποτέ ξανά στην πίστα Μεγαλόπολη, που δεν έχει παρακολουθήσει αγώνε, δεν μπορεί να καταλάβει ότι εδώ πέρα είναι πίστα που μπορούν να κινηθούν μοτοσυκλέτε. Ναι, ε, αυτό συμβαίνει γιατί πάρα πολύ απλά. Ε, δεν υπάρχει κάποιο να την συντηρήσει. Ε, πρώτον, μέχρι τώρα η συντήρηση γινόταν με τον εθελοντισμό των ανθρώπων, είτε τη ΔΕΗ, είτε του χωριού, είτε τη Λέσχη. Σήμερα δεν υπάρχει κάτι από αυτά. Και δεύτερον, διότι όλε αυτέ ε, οι συμφωνίε που είχαν γίνει στο παρελθόν δεν έχουν προχωρήσει στο βαθμό που θα έπρεπε, ώστε εδώ να έχει εγκατασταθεί ένα νομικό πρόσωπο που να μπορεί να διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα το χώρο. Ποιο το σχέδιο σα, πώ μπορεί να αξιοποιηθεί και να αναδειχθεί η πίστα Μεγαλόπολη και τι όφελο θα έχει για την περιοχή. Όπω ε, πιθανόν να είδατε προχθέ στη συνάντηση που είχαμε με την Άλμα στην Τρίπολη, ε, έχω δεσμευτεί για ένα πράγμα έχω δεσμευτεί για να αναπτύξουμε το μηχανοκίνητο αθλητισμό στην Αρκαδία και ιδιαίτερα στην Μεγαλόπολη και στην Τρίπολη που είναι δύο πόλεις που μπορούν να φιλοξενήσουν ε, χωρίς ανταγωνισμό, εδώ πρέπει να υπάρχει συναγωνισμός, να φιλοξενήσουν αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού ε, και αυτό ακριβώ θέλουμε να δείξουμε και τώρα. Ένα πράγμα πρώτα που θα έπρεπε να γίνεται είναι η, η πίστα εδώ να έχει εξελιχθεί και να έχει συντηρηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε όλη τη χρονιά να μπορεί να, να δεχτεί είτε αγώνε είτε προπόνηση. Δεύτερον, θα έπρεπε δίπλα. Το λικοδρόμιο να είναι και αυτό σε μια κατάσταση που να μπορεί να φιλοξενήσει είτε μοντελισμό είτε οποιαδήποτε άλλη δράση απαιτεί τέτοιου χώρου και βέβαια να εξελίξουμε το αεροδρόμιο τη Μεγαλόπολη. Για όσου δεν ξέρουν, η Μεγαλόπολη είχε αεροδρόμιο που ε, αυτό το χρησιμοποιούσε η αερολέσχη. Ε, θυμάμαι εγώ παλιά, α πούμε, εμβληματικά τον γιατρό τον Λαθούρο που ήταν ένα του σπορ που πέταγε και προσγειωνόταν εδώ πέρα ε, παλαιότερα στα, στο αεροδρόμιο τη Μεγαλόπολη και βεβαίω είναι ένα πολύ χρήσιμο χώρο για να γίνουν αγώνε μηχανοκίνητου αθλητισμού ε, σε συνεννόηση με την άλμα τη Τρίπολη. Α πούμε, προχθέ μια πρόταση που βρήκε Βίκο Αόντα ε, ήταν η ανάβαση της, ε, στις Βίγλες. Ακούμε πάρα πολύ συχνά για την ε, ανάβαση στον Κολοσούρτη, ακούμε πάρα πολύ συχνά για άλλους αγώνες. Ε, θα μπορούσαμε στην Αρκαδία να φιλοξενήσουμε την ανάβαση στις Βίγλες. Οι Βίγλες είναι για όσους δεν γνωρίζουν οι στροφές της Μεγαλόπολης από τον παλιό δρόμο. Ε, είναι ένας χώρος που θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα η περιφέρεια Πελοποννήσου να τον ε, συντηρήσει, δηλαδή τι χρειάζεται, χρειάζεται να έχει σωστέ μπάρε, άρα προφύλαξη, να έχει ένα οδόστρωμα το οποίο θα είναι σωστό για να υπαρέχει ασφάλεια στου οδηγού, που αυτό είναι όμω και η αναγκαιότητα τη καθημερινότητα. Δηλαδή, δεν έχει μια επένδυση που είναι μόνο για μια συγκεκριμένη ε, κατηγορία ε, πολιτών, για αυτού δηλαδή που, που αγαπάνε ή αθλούνται στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αυτό θα, τι θα έκανε, θα έφερνε επισκεψιμότητα και στην Τρίπολη και στη Μεγαλόπολη. Αυτέ οι δράσει θα φέρνανε επισκεψιμότητα και στην Τρίπολη και στη Μεγαλόπολη. Σα θυμίζω ότι όποτε γινόντουσαν αγώνε, ο εδώ ή κάποια άλλη τέτοιου είδου δράση γέμιζαν τα, τα καταλήματα και στη Μεγαλόπολη και στην Τρίπολη. Δεν υπήρχε δυνατότητα φιλοξενία παραπάνω ανθρώπων και ταυτόχρονα δίναμε ζωή στον τόπο. Αν αυτό το εξελίξουμε μαζί με το αυτοκινοδρόμο αεροδρό, αεροδρόμιο της Τρίπολης και μαζί με χώρους που πρέπει να κάνουμε ειδική άλλου, ε, άλλου είδους, οδήγηση, όπως είναι το drift, όπως είναι διάφορα πράγματα. Τότε θα μπορούμε να δημιουργήσουμε μια εναλλακτική μορφή τουρισμού που θα συνδέει αυτές τις δύο πόλεις και θα δώσει ανάπτυξη και στις δύο πόλεις. Τα έργα αυτά, η αναβάθμιση τους, η αξιοποίησή τους μπορεί να γίνει και με τα χρήματα από το ΣΔΑΜ, Μπορεί να ενταχθούν τα έργα εκεί. Νομίζω εκεί. ότι κάποιες δράσει θα μπορούσαν να ενταχθούν. Αυτό είναι θέμα σχεδιασμού και προτάσεων. Ε, και βέβαια θα μπορούσε εκεί να είναι υπάρχει και ιδιωτική πρωτοβουλία που πάρα πολλέ φορέ συνδράμει σε όλα αυτά. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα ε, δημόσιος, δημόσια πίστα είναι αυτή στι έρευνε, ενώ στα μέγαρα είναι ιδιωτική. Άρα θα μπορούσαμε εκεί να συζητήσουμε και μέσα από τα πλαίσια ΣΔΙΤ ή από άλλε μορφέ χρηματοδότηση και χρηματικών εργαλείων να βοηθήσουν να, ο ιδιωτικό τομέα να κάνει ε, τέτοιε δράσει και στη Μεγαλόπολη. Ε, πιστεύω, πάντα, πάντα πιστεύω, ότι η σύμπραξη του κράτου με τον ιδιότητα είναι προ όφελο τη αγορά και των κατοίκων και τη ε, κοινωνία ευρύτερα. Άρα, α μην αντιμετωπίζουμε φοβικά και του ιδιώτε και να του έχουμε στο πλάι μα. Ποιο το σχεδιό σα, κύριε Βαλασόπουλε, για την Μεγαλόπολη του 2030, για την Μεγαλόπολη, την επόμενη πενταετία και πώ μπορεί να αξιοποιήσει η περιφερειακή αρχή του Δημήτρη Πτωχού τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί για την μετά εποχή τη Μεγαλόπολη. Κοιτάξτε, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα αυτά τα χρόνια για την ε, Καταρχάς Καταρχά, θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι κάτι ξαφνικό. Ε, υπάρχει έγγραφο, πούμε, σχετικό έγγραφο από το 2004. Εμεί που υπηρετήσαμε τον, την Επιτροπή Λιγνητοσύμου, εγώ ω Περιφερειακό Σύμβουλος τη Αντιπολιτεύσεω από το 2011 έω το 2014, γνωρίζαμε ότι όλο αυτό θα έρθει κάποια στιγμή που θα σταματήσει, δεν θα υπάρχουν τα λιγνητικά πεδία. Άρα θα πρέπει να πάμε σε άλλε μορφέ ενέργεια. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε στι ενεργειακέ περιοχέ. Όπω είναι η Μεγαλόπολη, όπω είναι η Πτωλεμαίδα, η Κοζάνη. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα έπρεπε να το έχουμε σχεδιάσει. Ξέρετε, ακούω πολλέ φορέ ότι θα πέφτουν πολλά λεφτά. Μα το πρόβλημα τη Μεγαλοπολίτη δεν είναι τα λεφτά που πέφτουν. Στη Μεγαλόπολη πέσανε λεφτά και με τον ανταποδοτικό πόρο έχουν πέσει χρήματα. Θυμάμαι, υπολογίζαμε την εποχή που ήμουν εγώ στην, στην Επιτροπή του Πόρου, ήταν γύρω στα 70 εκατομμύρια μέχρι τότε. Εσεί βλέπετε στη Μεγαλόπολη να είναι μια πόλη που έχουν πέσει 70 εκατομμύρια. Εγώ πολύ θλίβομαι, αλλά δεν τα βλέπω. Γιατί, γιατί δεν υπήρχε όραμα. Γιατί τα χρήματα σπαταλήθηκαν σε μάντρε, μαντρούλε, δρόμου ή σε άλλε μορφέ. Δεν δημιουργήθηκε μια καινούργια θέση εργασία. Δεν υπήρξε εδώ πέρα μια ε, πρόταση που να έρθει να μας πει ότι, ξέρετε κάτι, θα στήσουμε αυτό και θα φέρει τόσους ε, νέους εργαζομένους. Δεν εκπαιδεύσαμε το, το, το εργατικό μας δυναμικό στην πόλη. Εγώ είμαι από αυτούς που το 2013... Ε, και αυτό είναι ένα παράπονο, ε, και έκανα ολοκληρωμένη πρόταση στην Επιτροπή Λιγνητοσύμου που αποδέχτηκε η τότε Περιφερειακή Αρχή. Μιλούσαμε τότε για Ταμείο Επιχειρηματικότητα, που το χρηματοδοτούσαμε ένα εκατομμύριο ευρώ. Μιλούσαμε τότε για εναλλακτικέ μορφέ τουρισμού, μιλούσαμε για την πίστα, μιλούσαμε για μορφέ δράσεων οι οποίε θα ενισχύανε με κίνητρα τον επιχειρηματία να έρθει στη Μεγαλόπολη. Μιλούσαμε για το βιομηχανικό πάρκο. Ήμουν ανιώσια γέρασα. Εγώ μετήχα στην επιτροπή με τον Γιάννη τον του και λέγαμε τότε ότι όπου θέλετε να το κάνετε ας γίνει, εμείς το υποστηρίζουμε, το ψηφίζουμε, ε, είμαστε δίπλα, δεν μας ενδιαφέρει το που, αρκεί να γίνει. Λοιπόν περάσαν 10 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό είναι το έλλειμμά μας εδώ. Άρα το έλλειμμα της Μεγαλόπολης ε, είναι το όραμα, δεν υπάρχει όραμα και σχέδιο. Εγώ η, η διαφορά με τον Δημήτρη τον Πτωχό και με όλους τους παλιούς γιατί, όλα αυτό έχει περπατησία. εδώ και 30 χρόνια ε, υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά και εγώ γυρίζω τη Μεγαλόπολη και προσπαθώ να ανακαλύψω ποια ήταν η προσφορά τους αυτά τα 30 χρόνια στην περιοχή. λοιπόν εκτός από τον δρόμο αυτόν που ήρθατε εδώ που κάθε τρεις και λίγο βυθίζεται και πέφτει κάθε φορά από ένα εκατομμύριο μέχρι την καρύτερα, δεν, δεν βλέπω κάποια άλλη προσφορά. Εν πάση περιπτώσει όμω, αυτό που υπάρχει ως διαφοροποίηση είναι ότι σήμερα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι νέος, έχει νέα περπατησία, έχει νέο τρόπο σκέψης, έχει τη γνώση και τα εργαλεία για να μπορεί να πάει και την περιοχή τη δική μας και την περιοχή που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε και είναι οι οικογένειές μας, οι εικονείς μας εδώ πέρα, ε, να την πάει μπροστά. Γιατί? γιατί? θα πρέπει να έχουμε διαφορετικό τρόπο σκέψης. Πρώτον, να γνωρίζουμε τα εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να γνωρίζουμε τα σχέδια που πρέπει να κάνουμε και πώς μπορούμε να τα οριμάσουμε αυτά ώστε να χρηματοδοτηθούν αύριο το πρωί, γιατί μην ξεχνάτε ότι μιλάμε πάντα για πόρους, ιδιαίτερα η μεταλληνική είναι ευρωπαϊκή πόρη. Άρα έχουν μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας και περπατησία αυτό. Δεν μπορεί να πετάμε α πούμε, μια ε, ιδέα και να, μετά να πάμε να την υλοποιήσουμε και να μην μπορεί να γίνει να μην κοροϊδεύουμε πλέον τον κόσμο. Ε, είμαστε αρκετά ωριμοί και πρέπει να κοιτάμε του πολίτε ευθεία, στα μάτια. Αυτό εγώ το κάνω τόσα χρόνια εδώ στη Μεγαλόπολη και είμαι ευτυχισμένο που σήμερα μπορώ να συνεχίσω να το κάνω και θα είμαι και σε πέντε χρόνια, εάν με επιλέξουν οι συμπολίτε μου να και εκλεγώ. Λοιπόν, αυτό είναι η διαφοροποίηση του Δημήτρη Πτωχό. Ε, έρχεται από την αγορά, γνωρίζει πώ λειτουργεί η αγορά. Έρχεται από μια εκπαιδευτική κοινότητα η οποία του έδωσε τα θεωρητικά εφόδια να μπορεί να υλοποιήσει τέτοια να τα πρωτα πρώτα-πρώτα και πάνω απ' όλα. Έχει έναν τρόπο, τρόπο νέο σκέψη που όταν του μιλάμε για μηχανοκίνητο αθλητισμό ή μιλάμε για εναλλακτικό τουρισμό, δεν σκέφτεται να ρίξω ασφαλτο στο λύκειο όρο, όπω σκεφτόταν κάποιοι παλαιότερα. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι όταν μιλάμε για την περιοχή τη Μεγαλόπολη ή τη Αρκαδία και για εναλλακτικέ μορφέ, θα πρέπει να γνωρίζουμε σταδιακά τι έχει γίνει. Εμένα το παράπονο μου είναι ότι ποτέ δεν ήρθε κάποιο να ρωτήσει, έκανε 10 προτάσει. Οι 5 μπορεί να είναι καλέ, οι άλλε 5 να μην είναι. Για έλα να τι συζητήσουμε μαζί. Και επόμενη και προηγούμενη. Μόνο ένας, οφείλω να το πω, ήταν από, την, από το ψάρι που έχει κάνει εκεί την Αρκαδιανή, λοιπόν ο κύριος Παπούλιας, ο οποίος είπε έλα να καθίσουμε να το συζητήσουμε τι είναι αυτό που προτείνεις. Όλοι οι υπόλοιποι ε, θεωρούν ότι κατέχουν το αλάθητο. Δεν είναι έτσι. Ούτε εμεί το κατέχουμε. Ούτε το πτωχός το κατέ, κατέχει. Αλλά συζητάμε με την κοινωνία, οραματιζόμαστε, βλέπουμε το μέλλον. Και εδώ συμπληρωματικά θέλω να σα πω, γιατί ακούω ένα πολύ ωραίο για ε, γεωργικέ σχολέ και όλα αυτά. Θα πρέπει αυτοί που το λένε να γνωρίζουν ότι το 2018 υπήρξε τέτοιο νομικό πρόσωπο στην ε, Αρκαδία. Το, τον το 6 3 το, του το 19 είχε πάρει μάλιστα και αφημή και ήταν μια πολύ μεγάλη δουλειά που είχε κάνει ο συγχωρεμένο ο Ροβέρτο Ασπυρόπουλο τον οποίο είχα την τύχη και την τιμή να γνωρίσω. Και μαζί υπήρχαν οι μελέτε, μα... μαζί με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή τη Θεσσαλονίκη. Ε, είχαμε φτάσει σε ένα πολύ ωριμό σημείο. Είχαμε καταθέσει πρόταση τότε στο Ιδρύμα Σταύρο Νιάρχο και το πρόβλημα ήταν η χρηματοδότηση των παγίων εγκαταστάσεων. Όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα πιάνουμε από κάπου και να τα συνεχίζουν οι επόμενοι. Άρα ο Δημήτρη Οπτωχό είναι μια τέτοια περίπτωση. Είναι ένα άνθρωπο που έρχεται τα καλά να τα κρατήσει, τα λάθη να τα διορθώσει και πάνω απ' όλα να αρωματιστεί την Πελοπόννησο και την Μεγαλόπολη του 2030. Οπωσδήποτε η Μεγαλόπολη η Πελοπόννησο 2030 είναι μια Πελοπόννησο με περισσότερο πληθυσμό. Διαβάσαμε στα νέα τη Μεγαλόπολη, ο συνάδελφο ο κ. Σαοφίλανδρο, στα κοινωνικά, ανέφερε ότι τον μήνα Οκτώβριο υπήρξαν 7 απώλειε συνανθρώπων μεγαλοπολιτών και μόλι μόνο μία γέννηση. Τι μπορεί να γίνει από τη νέα Περιφερειακή Αρχή για να αναστραφεί αυτή η κατάσταση ερημοποίηση τη Μεγαλόπολη. Είναι αυτό που ακριβώ πριν λίγο, ε, ίσω μακρηγορώντα, περιέγραψα: Αυτό που πρέπει να γίνει είναι τρία πράγματα. Πρώτον, θα πρέπει να δημιουργηθούν θέσει εργασία οι οποίε θα δίνουν με αξιοπρέπεια τη δυνατότητα στι οικογένειε να ζουν και στου νέου ανθρώπου να κάνουν αυτό που πραγματικά πιστεύουν. Ε, ή του αρέσει. Έλεγα στην αρχή ότι θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε το εργατικό μα δυναμικό. Εδώ είχαμε το φαινόμενο να υπάρχουν προγράμματα απασχόληση του ΟΑΕΔ και να μην καλυφθούν από τη Μεγαλόπολη. Γιατί, Γιατί προφανώ δεν ήταν αυτό που ζητούσε η περιοχή. Άρα το πρώτο, πράγμα, το πρώτο μέλημά μα θα πρέπει να είναι να δούμε οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν στη Μεγαλόπολη τι θέλουν να κάνουν. Πού θέλουν να δουλέψουν. Φαντάζομαι από τι κουβέντε που έχουμε κάνει και με του συλλόγου και με το Εμπορικό Συλλόγο και με το Συλλόγο Φίλων του Θεάτρου, αλλά και με όλου του υπόλοιπου φορεί, φαντάζομαι ότι αυτό που θα θέλανε να είναι κάτι διαφορετικό από το να είναι εργάτε στην ΔΕΗ ή σε ένα εργοστάσιο. Αυτό λοιπόν πρέπει να το προσεγγίσουμε. Εκεί πρέπει να δημιουργήσουμε νέε δεξιότητε και να του εκπαιδεύσουμε σε αυτό. Ε, το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε υποδομές, να έχουν ε, μια εκπαίδευση τα παιδιά τους η οποία θα είναι επαρκής και θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Θέλω το παιδί μου να πάει σε ένα καλό σχολείο, θέλω να, έχει, να μάθει αγγλικά, θέλω να μάθει γερμανικά για να, να έχει εφόδια για την ανταγωνιστική αγορά που θα το καλέσω αύριο το πρωί να ζήσει. Θέλω να έχω καλή υγεία. Θέλω να έχω πρόσβαση στι μονάδε υγεία. Άρα, θα πρέπει να έχω ένα καλό κέντρο υγεία στη Μεγαλόπολη. Θέλω να μπορώ να πηγαίνω στο περιφερειακό νοσοκομείο για κάτι το οποίο είναι ε, σημαντικό αν τα κάνω όλα αυτά, τότε νομίζω ότι θα μείνουν οι άνθρωποι στη Μεγαλόπολη, ακόμα και αυτοί που θα φύγουν, γιατί πρέπει να φύγουν να πάνε να εκπαιδευτούν κάπου, να πάνε σε ένα πανεπιστήμιο, σε ένα πολυτεχνείο, θα θέλουν να γυρίσουν στην πόλη τους. Και βεβαίως, εγώ πιστεύω ότι αν συνδυάσουμε την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό, θα είναι το μέλλον της Μεγαλόπολης. Δεν μπορεί, ας πούμε, να μην έχουμε τις αρχαιότητες μας. Ε, δεν μπορεί να έχουμε το παράσιο πάρκο και να μην μπορούμε να επισκεφτούμε το Λύκειο Όρος ή το αρχαίο θέατρο, το Μουσείο της Λυκόσουρας. Δεν μπορεί να μην έχουμε επισκεψιμότητα στο αρχαίο θέατρο της Μεγαλόπολης. Ε, μου λέγανε προχθές και συμφωνούσαμε και πρέπει να το προχωρήσουμε αυτό και ως περιφερειακή αρχή. Μια πολύ ωραία ιδέα που έχουν οι φίλοι του θέατρου της Μεγαλόπολης για την εικονική περιήγηση. Είναι κάτι που γίνεται σε όλα τα μέρη του κόσμου. Εάν θα πάτε ας πούμε στο Ισραήλ μέσα στην έρημο, στους 42 βαθμούς Κελσίου, υπάρχουν αρχαιότητες οι οποίες, στις οποίες στεγασμένα μπορείς να περιηγηθείς και να γυρίσεις βιωματικά στο παρελθόν. Στη Μεγαλόπολη γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί ας πούμε θα πρέπει το γεφύρι στην αρχαία Γόρτινα να απλώς να το έχουμε κλείσει και να μην το έχουμε συντηρήσει για να περνάς απέναντι, να πας στα, ε, στα λουτρά ή να ενώσει τις δύο περιοχές. Και αν δεν μπορείς να το συντηρήσεις αυτό, γιατί δεν φτιάχνεις ένα δεύτερο δίπλα ώστε να περνάει ένα σύγχρονο αυτοκίνητο και απλώς βάζεις μια κορδέλα και λες απαγορεύει τη διέλευση και τα κόβω όλα στη μέση. Λοιπόν, αυτά αν τα λύσουμε, τότε πιστεύω ότι θα λύσουμε και το δημογραφικό πρόβλημα τη περιοχή, αλλά πάνω απ' όλα θα αναζωογονήσουμε με νέο αίμα την περιοχή μα. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν για την Μεγαλόπολη και δίνεται ευκαιρία στην Μεγαλόπολη την επόμενη περίοδο να τα καταφέρει. Κύριε Βαλασόπουλο, ποιο το μήνυμά σα στου ανθρώπου, στου συμπολίτε σα, στου μεγαλοπολίτε που θα κληθούν να ψηφίσουν την επόμενη περιφερειακή αρχή που θέλουν να διεκδικήσει για αυτού ένα καλύτερο μέλλον. Κοιτάξτε, ε, το μήνυμα είναι διπλό. Πρώτα πρώτα ε, θα πρέπει να έρθουν να κάνουμε συνέργειες μαζί. Δεν μπορεί να γίνει κάτι ε, χωρίς την παρουσία και την πρόταση των τοπικών αρχών του πρώτου βαθμού, αλλά πάνω από όλο των κατοίκων. Θα πρέπει να έρθει ένα παιδί που είναι στην τρίτη ηλικία να μας πει ότι εγώ θέλω να ζήσω στη Μεγαλόπολη και θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά. Θέλω να ζήσω στο χωριό μου στην πλάκα που είμαστε, το όμορφο χωριό, και θέλω να ασχοληθώ με αυτό, με τον πρωτογενή τομέα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. ή θα πρέπει με την κτηνοτροφία, α πούμε, στον πρωτογενή τομέα. Λέμε πολλέ φορέ τα ακούω και είναι να γελάει κανεί και με συγχωρείτε για τον όρο: Να κάνουμε ας πούμε θερμοκήπια και να βάλουμε αρωματικά φυτά. Μα ρώτησε κανέναν εάν θέλει να ασχοληθεί με αυτό, Εγώ νομίζω πω όχι. Και γι' αυτό ακριβώ δεν υπάρχει. Αν, αν κάποιο θέλει να το κάνει, θα μπορούσε να έχει γίνει. Ε, άρα, το πρώτο πράγμα είναι, ελάτε να συζητήσουμε και να μας πείτε εσείς που σήμερα τελειώνετε το Λύκειο, ε, τι θέλετε να κάνετε για να μείνετε στον χώρο που γεννηθήκατε. Και το δεύτερο, ε, εμπιστευτείτε εμάς που είμαστε το καινούριο, το παλιό το είδαμε, 30 χρόνια βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια. Ό,τι ήταν να πάρουμε από αυτό το πήραμε, το σεβόμαστε, δεν το απαξιώνουμε, το τιμούμε αλλά δεν το αποδεχόμαστε. Δεν μας πήγε στην καλύτερη εποχή της Μεγαλόπολης. Εδώ δίνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία όλοι μαζί να πάμε στην επόμενη εποχή. Έχουμε τη γνώση, την εμπειρία, την εκπαίδευση και το όραμα να το κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.